Και θα μείνουμε στη Γερμανία. Υπάρχει μια εντυπωσιακή αλλαγή στάσης της γερμανικής κυβέρνησης που ουσιαστικά καλεί τους πολίτες και δει τους ανεμβολίες τους πολίτες να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Πάμε στον Παντελή Βαλασόπουλο. Εμβόλια υπάρχουν, λέει η κυβέρνηση, αν το καταλαβαίνω σωστά, Παντελή. Σπεύστε να εμβολιαστείτε, αλλιώς θα αρρωστήσετε. Αυτό είναι το μήνυμα. Ακριβώς το είπε πριν από λίγες ημέρες, πολύ ξεκάθαρα, ο Γιενς Σπαν. Οι πολίτες, λέει, έχουν δύο επιλογές. Ή θα εμβολιαστείτε ή θα μολυνθείτε. Υπάρχουν εμβόλια για όλους. Όποιος θέλει πηγαίνει σε ένα εμβολιαστικό κέντρο και κάνει το εμβόλιο. Το καθένας πρέπει να πάρει τις ευθύνες του. Γι' αυτό οι πολιτικοί σκέφτονται να χαλαρώσουν τα μέτρα παντού. Ακούσαμε προηγουμένως. Ναι. Η Γερμανία ανοίγει στην Βρετανία, στην Πορτογαλία και στην Ρωσία. Ενώ θυμόμαστε πριν από λίγες εβδομάδες πόσο διαφορετική στάση υπήρχε, έτσι, και πόσο αυστηρή στάση υπήρχε. Ανοίγει σε αυτές τις χώρες, δεν υπάρχει και δεν θα υπάρχει από την Πέμπτη δεν θα υπάρχει πια καραντίνα για όσους έρχονται από αυτές τις χώρες και είναι εμβολιασμένοι. Ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Χάικο Μάας, είπε ότι στο τέλος του μήνα, εφόσον έχουμε τόσο πολλά εμβόλια, πρέπει να σταματήσουμε όλα τα μέτρα και αν υπάρχουν μέτρα να αφορούν μόνο όσους δεν έχουν εμβολιαστεί. Αυτό είναι το μήνυμα τώρα, δηλαδή... Εμείς θα σταματήσουμε. Όποιος θέλει να εμβολιαστεί μπορεί να πάει αύριο το πρωί και να εμβολιαστεί. Αλλιώς όλοι οι άλλοι πρέπει να ξέρουν ότι κινδυνεύουν με τη ζωή τους. Να πούμε ότι υπάρχει ένα άλλο σχέδιο. Ναι. Δεν θα μετράνε πια τα κρούσματα. Είναι αδιάφορο ποια είναι τα κρούσματα. Ναι. Θα μετράνε το πόσο πιέζεται το σύστημα υγείας. Επίσης, να πούμε ότι... Σύμφωνα με όλα αυτά, θα δούμε μια μεγάλη χαλάρωση στη Γερμανία, που για την ώρα έχει πολύ λίγα κρούσματα, το 1/3 από όσο έχουμε στην Ελλάδα, αλλά λέμε για την ώρα, γιατί και εδώ είναι σίγουρο ότι θα επικρατήσει και θα επεκταθεί και η ειδική μετάλλαξη. Θα μετρούν τις νοσηλίες, μας εξηγείς, Παντελή, και το μεγάλο ερώτημα είναι αυτό. Τι θα γίνει αν όμοι γέννητο γεμίσουν τα νοσοκομεία, γεμίσουν οι εντατικές και βέβαια ποιος θα είναι και ο κοινωνικός αντίκτυπος. Μην ξεχνάμε ότι στη Γερμανία σε 2 μήνες και κάτι έχουμε εκλογές.